Ήταν μια πολυτελής κρουαζιέρα που έληξε με μεταφορά στο νοσοκομείο για μερικούς από τους 1.400 επιβάτες και κάποια μέλη πληρώματος του Viking Sky. Ανοιχτά της Νορβηγίας το κρουαζιερόπλοιο υπέστη μηχανική βλάβη. Μετά από αρκετές ώρες κατάφερε τελικά να μπει σε λιμάνι. Ωστόσο προηγήθηκαν πολύ δύσκολες στιγμές για τους επιβάτες. Σε εικόνες από κινητό τηλέφωνο φαίνεται το πλοίο να πλέει υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες σε μια περιοχή με επικίνδυνα νερά και πλήθος υφάλων. Ένα μεγάλο παράθυρο ή πόρτα έσπασε και μπήκαν μέσα νερά. Παρέσυραν τραπέζια, καρέκλες, σπασμένα γυαλιά. 20 με 30 άτομα μπήκαν μπροστά μου. Στεκόμουν, η γυναίκα μου καθόταν μπροστά μου και μετά εξαφανίστηκε. Και είπα, αυτό ήταν. Μετά την επαναλειτουργία μιας από τις μηχανές του, το κρουαζιερόπλοιο κατάφερε να σταθεροποιηθεί ρίχνοντας άγκυρα σε περιοχή σχεδόν 2 χιλιόμετρα από την παραλία. Οι αρχές ξεκίνησαν μια μεγάλη επιχείρηση εκένωσης και μεταφοράς των επιβατών με 5 ελικόπτερα. Είμαι 71 και 74. Μας πήραν μαζί πάνω και μας σήκωσαν. Ταρακουνηθήκαμε πολύ. Η γυναίκα μου και εγώ ήμασταν στο πρώτο γκρουπ που έφυγε με ελικόπτερο. Ήταν μια περιπέτεια που τελείωσε καλά. Μετά την επαναλειτουργία τριών από τους 4 κινητήρες του, το πλοίο απομακρύνθηκε από τους ακτές, ρημουλκήθηκε από 2 ρημουλκά, το ένα μπροστά και το άλλο πίσω για το λιμάνι του Μόλντε. Οι επιχειρήσεις έγιναν πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή με κύματα 6 μέτρων.